Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Λουμάκη, τον οποίο τον έχουμε εδώ. Ωραία. Και ωραία, ακούγεσαι μια χαρά. Κύριε Λουμάκη, ευχαριστούμε. Σας δίνουμε το λόγο. Ξέρω ότι είσαι χυμαρόδης, Στέλιο. Να μην κάνουμε μεγάλη, μην υπερβούμε κατά πολύ, ώστε να μπορούμε να έχουμε μετά και μια έτσι πιο διαδραστική συζήτηση και με την Γενική, αν το προλάβουμε. Λοιπόν, έχεις το λόγο. Καταρχήν, ευχαριστούμε, Θοδωρή, για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για το συνέδριο σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για το δημόσιο διάλογο. Είναι μια ευκαιρία για δημόσιο διάλογο. Τα θέματα, βέβαια, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα οποία τίθενται και δυστυχώς δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να συζητάμε αυτή την περίοδο. Θα σταθώ περισσότερο σε αυτά που τουλάχιστον δεν καλύφθηκαν επαρκώς από τους προλαλήσαντες, από τη μεριά της αγοράς πάντα, ώστε να κάνουν και οικονομία στον χρόνο, αλλά και να προάγω τη συζήτηση κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μου. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε καθόλου να συζητάμε για τον ΕΛΑΠΕ. Το θέμα του ΕΛΑΠΕ είχε λυθεί, λειτουργούσε κανονικά και έπρεπε να δούμε μόνο τον οδικό χάρτη από εδώ και πέρα για τη ΣΑΠ. Δυστυχώς, μπαίνουμε σε μια συζήτηση ενός μαύρου σύννηφου που υπάρχει πάνω από τον ειδικό λογαριασμό και το οποίο απειλεί για δεύτερη φορά να επέμβει στις συμβάσεις των παραγωγών. Αυτό προφανώς κλονίζει την αξιοπιστία της χώρας και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η χώρα μακροπρόθεσμα, μάλλον να μην πω καλύτερα μέσω μακροπρόθεσμα, θα το πληρώσει αυτό. Με ποια έννοια? Το χρήμα δεν είναι μόνο ως ποσό. Έχει άλλες δύο διαστάσεις, τις οποίες δυστυχώς στη χώρα μας συστηματικά τις αγνοούμε. Υπάρχει το ποσό, υπάρχει το βάθος χρόνου και υπάρχει το spread. Ο βαθμός δηλαδή που οι ροές απομειώνονται από το μέλλον για να έρθουν στο παρόν με βάση την αξιοπιστία της χώρας. Εκεί λοιπόν, για τα έργα τα οποία θα γίνουν για να φτάσουμε τον ΕΣΕΚ, αλλά και παραπέρα το 2050, γιατί η ΑΠ είναι μονόδρομος, αυτό δεν συζητείται, είναι δεδομένο. Τα έργα που πρέπει να γίνουν, τα οποία θυμίζω με βάση το ΕΣΕΚ, είναι 18 δισεκατομμύρια για τη ΣΑΜΠΕ, 9 παραγωγικά, 3,5 δίκτυα και άλλα 5,5 ευρύτερες υποδομές, αποθήκευση κλπ. Αυτά λοιπόν τα 18 δις, όποιοι τα βάλουν, προφανώς θα είναι λιγότεροι από αυτοί που θα ήταν αν δεν προχωρούσαμε σαν χώρα σε κουρέματα ή τέλος πάντων επεμβάσεις μέσω εκτάκτων εισφορών στον ταμείο των ΑΠΕ, θα ζητήσουν υψηλότερες αποδόσεις. Διαφορετικά τα έργα δεν θα γίνουν. Και επειδή τα έργα πρέπει να γίνουν, ας το δούμε κάπως σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τους πληρώσαμε ακριβότερα, γιατί τρέξαμε ή επιταχύναμε σαν το παραδοσιακό ελληνικό σιρτάκι να τους κάνουμε λίγο πριν τους υλοποιήσουμε. Πληρώσαμε ένα κόστος και το πληρώσαμε σαν χώρα. Φοβάμαι θα ξαναπληρώσουμε και το κόστος του ΕΣΕΚ, ο οποίος επαναλαμβάνω, δεν είναι Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι κάτι πάρα πολύ βασικότερο. Είναι το μέλλον μας. Το μέλλον μας στον πλανήτη. Τώρα, υπόθηκαν κάποια πράγματα από πλευρά της διοίκησης, τα οποία νομίζω ότι έχουν αρκετά στοιχεία εξοραϊσμού. Προφανώς δεν έχουμε όλη την εικόνα. Το Υπουργείο δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, ο κύριος Υπουργός το ίδιο. Όμως μίλησαν και κάποιοι άλλοι συντελεστές της διοίκησης, οι οποίοι νομίζω ότι προσπαθούμε να μην πούμε όλη την αλήθεια. Όταν ανεβαίνουμε και λαμβάνουμε τη διοίκηση ενός πράγματος που λέγεται ειδικός λογαριασμός και του μειώνουμε τα έσοδα κατά 200 εκατομμύρια ευρώ που λέγεται ΕΤΜΕΑΡ και το κάνουμε για να αποσβέσουμε ένα μέρος των τιμολογίων της ΔΕΗ, το οποίο από ό,τι φάνηκε απολογιστικά δεν το έχει ανάγκη. Τα 70 εκατομμύρια συνεισφορά τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ που τσατιστικούσαν δεν τα έχει ανάγκη. Πήγε πάρα πολύ καλύτερα και συγχαρητήρια στους συντελεστές σε αυτή η θεαματική επιτυχία. Αν και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα αρκετό λίπος στη ΔΕΗ, ειδικά στο κομμάτι της απολιγνητοποίησης. Η απολιγνητοποίηση, για να μπορέσει να δώσει όλα τα ωφέλη σε επίπεδο εξοικονόμησης, έχει ακόμα πάρα πολλές ουρές, να μην πω και κορμούς. Βάζουμε λοιπόν τον ειδικό λογαριασμό σε μια τροχιά να απολέσει το πλεόνασμά του από 178 εκατομμύρια ευρώ να πάει στο 0. Ο οποιοδήποτε εκεί θα περίμενε ότι όταν φτάσει στο 0 θα είναι υποχρεωμένος να ξαναφέρει το ΕΤΜΕΑ σε προηγούμενα επίπεδα ώστε να μην χάνει άλλο. Το Υπουργείο έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι αυτό, οι πληρωμές των παραγών εξασφαλισμένες, τα χρήματα του εξασφαλισμένα. Εγώ τουλάχιστον ήμουν απόλυτα ήσυχος ότι δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα και αυτή η οδυνηρή συζήτηση, η οποία τώρα υφέρπει κάτω από το νέο οδικό χάρτη, δεν θα είχε λόγο καν να συμβεί. Ξέρετε, είμαστε τουλάχιστον εμείς της αγοράς όλοι πάρα πολλά χρόνια στην αγορά. Εγώ από το 2006 έχω ζήσει πάνω από 10 κυβερνήσεις περιλαμβανομένων των υπηρεσιακών. Αντιλαμβάνομαι και χαίρομαι για τη φρεσκάδα της κάθε κυβέρνησης να φέρει αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν την αγορά να πάει παρακάτω. Όμως εκείνο που εμένα με λυπεί είναι μήπως κάποιες αλλαγές που κάποιες κυβερνήσεις θα επιχειρήσουν να φέρουν. Επαναλαμβάνω, δεν κατηγορώ κανένα γιατί δεν ξέρουμε ακόμα ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις. Οφείλω όμως να πω ανοιχτά ότι αυτό που ανησυχώ είναι μήπως
ξαναγυρίζουμε στα ίδια και στα ίδια. Ξέρετε, τα 15 χρόνια αυτά που είμαι στην αγορά, τον ΑΠΕ, έχουμε ζήσει αρκετούς κύκλους διαλόγου των παραδοσιακών κλασικών στρεβλώσεων. Με τον νόμο 4254 διορθώσαμε πολλά πράγματα, όμως αυτό ήταν και η τελευταία φορά, διότι είχε ξεφύγει στην πολιτεία η αποκλιμάκωση των τιμών που τότε έδινε και το 18μηνο των συμβάσεων. Με τον νόμο 4414 η πολιτεία έλυσε ένα κομβικό θέμα, το οποίο είναι η μετάβαση των ΑΠΤΑ από το feeding premium, από το feeding tariff στο feeding premium και μετέπειτα στο target model. Και παράλληλα, με τη θέσπιση της χρέωσης προμηθευτή, έλυσε ένα πρόβλημα, το γνωστό merit order effect, το οποίο είναι διεθνές. Στην πορεία αυτές οι λύσεις, δυστυχώς, που είχαν δοθεί τότε, στο δεύτερο σκέλος του ΕΛΑΠΕ, ατόνισαν, η χρέωση προμηθευτή καταργήθηκε και η συνεχεία το ΕΤΜΕΑΡ μειώθηκε περαιτέρω για να συνεισφέρουν οι ΑΠΕ στη διάσωση της ΔΕΗ, παρότι δεν το χρειαζόταν. Άρα, το να έχουμε ένα τρίτο κύκλο τώρα ή τέταρτο, πέμπτο, ποιος θα είναι, δεν ξέρω, δημόσια συζήτηση για τις παραδοσιακές στρεβλώσεις, εμένα τουλάχιστον που έχω ζήσει αυτούς τους κύκλους όλα αυτά τα χρόνια, θα με κάνει δύσπιστο για τη χώρα μου, φαντάζομαι και τους επενδυτές, γιατί αντίστοιχα έχουν και πολύ μεγαλύτερη πολυχρονική εμπειρία στην αγορά ή στις αγορές παγκόσμιες από μένα, στο κατά πόσο θα είναι η τελευταία φορά που σε αυτή τη χώρα θα συζητήσουμε αυτά. Όχι υπό την εκάστοτε σημερινή κυβέρνηση, τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά υπό την εκάστοτε μελλοντική κυβέρνηση. Διότι καλώς ή κακώς, το σύστημα σήμερα και μέχρι να αλλάξει αυτό, είναι η υπογραφή συμβάσεων PPAs 20ετούς διάρκειας. Αν είχαμε διετούς ή τριετούς, θα ήταν μια άλλη συζήτηση, διότι καθένας μπορεί πράγματι στη διετία-τριετία να σταθμίσει διαφορετικά την αξιοπιστία μιας χώρας. Δυστυχώς στην 20ετία αυτά τα πράγματα θα έχουν καταλυτική επίδραση, όπου θα μας κάνουν να πληρώσουμε ακριβότερα τα έργα που πρέπει να κάνουμε για τον ΕΣΕΚ. Για να μην μονοπολίσω την κουβέντα με τον ΕΛΑΠΕ, προχωρώ σε κάποια θέματα για την αδειοδότηση. Πράγματι, η κυβέρνηση έχει κάνει σημαντική προσπάθεια στο να απλοποιήσει την αδειοδότηση, όμως νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια έχει φέρει ένα τέτοιο όγκο επενδύσεων που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αξιοποιηθεί από τη χώρα. Ακόμα και με συνθήκες πλήρους αποθήκευσης, χρειαζόμαστε maximum ακόμα 20 GW. Έχουμε 27, να βάλουμε άλλα 20, 23 στα 30. 30 με μία μέση παραγωγικότητα 2 γιγαβατορών ανά γιγαβάτ, 2.000 γιγαβατορών ανά γιγαβάτ στις ΑΠΕ, μεταξύ φωτοβολταϊκών και αιολικών, νομίζω καλύπτουμε πλήρως όλη τη ζήτηση υπό συνθήκες τέλειες αποθήκευσης. Αυτό λοιπόν είναι ένα άνω όριο, ή περίπου εκεί είναι το άνω όριο. Οπότε νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι μπροστά μας στο πώς ο ηλεκτρικός χώρος θα μπορέσει να φιλοξενήσει αυτά τα γιγαβάτ, όχι τα 76, τα 20 ή τα 9 του ακόμα του ΕΣΕΚ, 8 μάλλον. Και να διευκρινίσω και εγώ εδώ, νομίζω το διόρθωσε και κάποιος προλαλής σας, ότι ο στόχος του ΕΣΕΚ για 19 γίγα δεν αφορά τις ΑΠΕ ολικά φωτοβολταϊκά. Αφαιρούμε από εκεί τα 4 γιγαβάτ μεγάλα αγροτικά που λειτουργούν ήδη, άρα έχουμε ένα χώρο 15 γιγαβάτ, τα οποία λειτουργούν τα 7 σύμβατα. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει εκεί να οι απλοποιήσεις να είναι τέτοιες ώστε να δίνουμε το σήμα στην αγορά, ώστε αυτοί που θα έρθουν πραγματικά να ξέρουν ότι η αγορά θα αλλάξει, θα πάει στο target model, πράγματι είναι μονόδρομος, δεν μπορεί να συνεχίσει την premium για πάρα πολύ. Ο χώρος είναι πολύ λίγος, ο οποίος απομένει. Εμείς, σαν ΠΕΦ, θεωρούμε ότι μια μεταβατική περίοδος maximum του ενός χρόνου, ή έστω λίγο παραπάνω, αλλά περισσότερο μια ποσόστοση της τάξης του ενός γιγαβάτ, ίσως και λίγο παραπάνω, είναι υπεραρκετή για αυτή τη μεταβατική περίοδο, αρκεί να μην σπαταληθεί μέσα από έργα τα οποία, όπως ενδιακών κινητήριων, όπου έχουμε αυτή τη στιγμή επαναλήψεις σχημάτων των 18 ΜΒ, τα οποία συστηματικά αποψηλώνουν τον ελεύθερο αυτό χώρο, χωρίς καν υποχρέωση να μετέχουν σε διαγωνισμό. Είναι ένα θέμα πάγιο, που έχουμε θέσει εδώ και 1,5 χρόνο. Δυστυχώς δεν έχει απαντηθεί. Και μια τελευταία λέξη, κύριε Παναγούλη, για το θέμα του ειδικού, για το θέμα του δελτίου ΕΛΑΠΕ. Κοιτάξτε να δείτε, έχοντας θητεύσει το παρελθόν σε εταιρείες, αν έλεγα στους προϊσταμένους μου ότι δεν υποχρεούμε να κάνω προβλέψεις, νομίζω δεν θα γινόταν αποδεκτό. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε προβλέψεις όταν διαχειριζόμαστε μια περιουσία η οποία δεν είναι δική μας. Ακόμα και αν οι προβλέψεις αποδειχθούν μη ακριβείς, εδώ είμαστε να διορθώνουμε κάθε φορά τα μοντέλα. Το να πηγαίνουμε τυφλά όμως και να συμβουλεύουμε την πολιτεία μέσα από τις προβλέψεις μας, όχι με ακρίβεια και να εγκλωβίζεται και η πολιτική ηγεσία. Εγώ δεν αποδίδω πρόθεση σε κανέναν. Αλλά να εγκλωβίζεται και η πολιτική ηγεσία σε κάποιες επιλογές οι οποίες οδηγούν αυτή τη στιγμή σε ένα πρόβλημα για την αξιοπιστία συνολικά της χώρας σε επενδύσεις, νομίζω είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μην αφήσουμε να επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον και θα πρέπει κανονικά να μην αφήναμε να συμβεί ήδη. Το target model είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί στην Ευρώπη για αρκετά χρόνια. Υπήρχαν στατιστικοί συντελεστές οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί υπόψη. Εμάς, σαν φορέα ΣΠΕΦ,
Ίσως δεν μας χρειάζεται τόσο πολύ, γιατί όπως έχετε δει, εμείς διεξάγουμε μελετητικό έργο και το δίνουμε στη δημοσιότητα για να φωτιστεί όσο γίνεται ο μέσος παραγωγός. Πλην όμως για το μέσο παραγωγό, ένα βελτίο που θα εκδίδεται από ένα φορέα της πολιτείας είναι ακρογωνιαίος λίθος. Νομίζω έτσι πορευθήκαμε από το 2013 μέχρι σήμερα και έτσι πρέπει να πάμε ανελιπώς και στο μέλλον. Ιδίως τώρα που έχουμε μεταβολές του θεσμικού πλαισίου, όχι εν όψη, λόγω του αρκετισμού που εφαρμόζεται ήδη. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Δουλμάκη. Εμπεριστατωμένος πάντοτε ο κύριος Δουλμάκης και τεχνοκράτης. Νομίζω ότι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα έχουν στη γη μέχρι τώρα. Θα συνεχίσουμε.